Οι περισσότεροι βουλευτέ ζητούν να υπάρξουν αλλαγέ στα μέτρα, ενώ η υποδιαμόρφωση φαίνεται πω είναι ακόμη και ο τρόπο που θα γίνουν οι αποκρατικοποιήσει. Ο Πρωθυπουργό δέχεται συνεχώ μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πω η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει με πιο γρήγορου ρυθμού και δέχεται εισηγήσει να προχωρήσει αμέσω μετά τη συνοκορυφή και πριν την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου σε ανασχηματισμό, γιατί το κυβερνητικό σχήμα υπολειτουργεί. Πρόσωπο κλειδί για το ανασχηματισμό είναι ο Γιώργο Παπακοσταντίνου, για τον οποίο ο Γιώργο Παπανδρέο, όταν ερωτάται στη συνέντευξή του στο βήμα τη Κυριακή, φαίνεται πω το στηρίζει. Ούτε ο Υπουργό Οικονομικών, ούτε κανένα Υπουργό λειτουργεί μόνο του. Οι αποφάσει είναι συλλογικέ, οι επιτυχίε κατά λάθη επίση. Και όλοι προσπαθούν για το καλό τη χώρα, αλλιώ δεν θα ήταν στη θέση του. Πληροφορίε αναφέρουν πω ο κύριο Λουκά Παπαδήμο είναι το πρόσωπο που σκέφτεται ο κύριο Παπανδρέου να τοποθετήσει επικεφαλή του Οικονομικού Επιτελείου και να αξιοποιήσει σε άλλα Υπουργεία πρόσωπα κοινή αποδοχή εκτό Πασόκ για να εκτονώσει την ένταση που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και να αποκαταστήσει την κρίση εμπιστοσύνη που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του. Αρκετά στελέχη εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να δημιουργήσει μια συμπαγή ομάδα υπουργών που θα λειτουργήσει σε συνθήκε έκτακτη ανάγκη. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο, στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, όταν ερωτάται αν θα πετύχουν στην εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου αυτοί που απέτυχαν στην υλοποίηση του πρώτου, επισημαίνει. Δεν πρόκειται να αναφερθώ δημόσια σε θέματα που ανήκουν στη σφαίρα τη αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Πρωθυπουργού. Αλλά υπάρχουν ορισμένα τόσο προφανή και αυτονόητα πράγματα που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα συζητάμε. Ο Υπουργό Οικονομικών αναμένεται να αναμειτευθεί αρκετέ φορέ ακόμη, τόσο με τους συναδέλφους του συναδέλφου του Υπουργού, του βουλευτέ του Πασόκα, αλλά και την αντιπολίτευση, στην προσπάθειά του να κλείσει το μεσοπρόθεσμο. Ουσιαστική αυτοκριτική δεν έγινε. Όπω επίση δεν καταλογίστηκαν συγκεκριμένε ευθύνε. Χρειάζονται παρετήσει και αλλαγή πολιτική από το Οικονομικό Επιτελείο. Είναι πρωτοφανή η αναποτελεσματικότητα του Οικονομικού Επιτελείου. Αν δηλαδή είχαμε κατορθώσει να λειτουργήσουμε και να αναπτύξουμε έναν αξιόπιστο. Ε, μηχανισμό κατά τη φοροδιαφυγή και φτάναμε του άμεσου φόρου στο 10% του ΑΕΠ, δεν θα ήταν αναγκαίο να κοπούν οι συντάξει και οι μισθοί. Ακραία ταξική πολιτική χαρακτηρίζει το μεσοπρόθεσμο συνασπισμό, ενώ ο λαό εκτιμά πω ο πρωθυπουργό έχει χάσει πλέον τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο κύριο Παπαδρέου δεν μπόρεσε να ελέγξει το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα πια είναι αργά. Ο πρωθυπουργό, στο όνομα του πατριωτισμού, υλοποιεί την πιο άδικη και ακραία ταξική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών σε βάρο τη μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία.